Λιάννα Κανέλη κοντά μας, σύνδεση με Αθήνα. Καλώς ήρθατε. Τα ίδια χρώματα. Χριστός καλημέρα. Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη μάλλον. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Και κυρία Κανέλη, να πούμε κατευθείαν στο ψητό, γιατί συστάσεις δεν χρειάζεστε εσείς στο τηλεοπτικό κοινό. Ελπίζω πως όχι, επιτροπή. Όσο δεν χρειάστηκε και ο Τσοχατζόπουλος χειροκρότημα. Άλλη μία επιτροπή. Από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, να μην πάμε τόσο μακριά, αλλά από το 2004 μέχρι το 2011, επιτροπή. Ο επιτροπή. Κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Δεν καταλήγουν πουθενά αυτές οι διαδικασίες. Γιατί στην πραγματικότητα, σε ένα επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό, δικάζοντες και δικαζόμενοι είναι από την ίδια πλευρά, κρίνοντες και κρινόμενοι. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένες οι πλειοψηφίες και έτσι όπως λειτουργεί ολόκληρο το σύστημα, μόνο μία, πώς να σας το πω, ένα είδος χανζαπλάστη είναι σε τάχα μου δήθεν πληγωμένες τιμές. Τίποτε πέραν αυτού. Μα τίποτε πέραν αυτού. Καμία ουσία δεν υπάρχει επί αυτού του πράγματος. Καμία. Στο βάθος. Όχι ότι είναι άχρηστη σαν διαδικασία. Αν ήταν ειλικρινής η πολιτική βούληση και η πρόθεση, τα πράγματα θα πήγαιναν πολύ σε βάθος. Ακούσατε τον κύριο Σκυλάκο, τον συνάδελφο. Και λέω τον ακούσατε γιατί μου κάνει εντύπωση μόνο σε εσάς υπάρχει ένα απόσπασμα ουσίας για τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Χθες τουλάχιστον σε όσα κανάλια είδα, ήταν ένα απόσπασμα μιας φράσης η οποία δεν έβγαζε ενδεχομένως και νόημα. Λοιπόν, δεν είναι σε βάθος πραγματικό αυτές οι έρευνες. Δεν είναι. Και δεν γίνεται, δεν παράγεται αυτό που λέμε πολιτική και πολιτικό συμπέρασμα. Κυρία Κανέλη, μένουμε σε έναν. Σε πόσο βάθος μπορεί να φτάσει αν μου επιτρέπετε, και σε ποια ουσία, όταν ακόμη και για την παραπομπή του κυρίου Τσοχατζόπουλου υπάρχουν έντονες ενστάσεις ότι μάλλον έχουν παραγραφεί. Μάλλον σίγουρα έχουν παραγραφεί όλα αυτά για τα οποία φαίνεται να κατηγορείται. Μα γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο το πακέτο το επικοινωνιακό αυτό στείνεται μοιάζει λιγάκι με το βασιλικό γάμο αυτή τη στιγμή, για τον οποίο θα είναι επιποδός πολέμου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και για τον οποίο είδα και μία. Μπορείτε να το δείτε από. Ένα άρθρο μπορείτε να το δείτε από. Ναι, μπορείτε να το δείτε από την πλευρά των θηρεών και μπορείτε να το δείτε και από την πλευρά, τι να σας πω. Φανταστήκατε εσείς ποτέ ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο υποφελές και θα συζητιόταν ως υποφελές παραφερνάλιο αυτής της ιστορίας το γεγονός ότι πουλούνται σακούλες εμετού με το πριγκυπικό ζεύγος. Δεν ξέρω. Η φαντασία του ανθρώπου είναι απίθμενη. Αναρωτιέμαι γιατί τόσες χαμένες εργατόρες στο κοινοβούλιο να συζητάτε όλοι οι 300 πράγματα. Καταστάσεις, γεγονότα που είτε ανήκουν στο παρελθόν είτε έχουν παραγραφεί, μόνο και μόνο δηλαδή για να αποπροσανατολίζετε εμάς, τους δημοσιογράφους, την κοινή θέλετε γνώμη. Να πάμε, θέλετε να πάμε στην ουσία. Βεβαίως, στην ουσία ακούστε να πάμε. Με τώρα. Σε δημοσιογράφο μιλάτε. Λέτε όλος ο στόχος του κοινοβουλίου να είναι να παραπλανήσει τους δημοσιογράφους, έλεος δηλαδή. Ναι, τίγκα, είναι περισσότερο συνεπείς και παρόντες είναι μαζί σας, οι συνάδελφοι. Του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, παρά οι άλλοι. Μου έχετε φάει και ένα λάμδα από το Κανέλη, δεν πειράζει, σας το χαρίζω. Λοιπόν, να σας πω. Να το αλλάξουμε λοιπόν κάτι. Ακούστε με. Υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαδικασία. Για παράδειγμα, είμαι μαθηματικός βέβαια. Εξάλλου, εσείς για να σας διακόψω τώρα, μου μιλείτε πολύ καλά ελληνικά και αν μη τι άλλο θα εντοπίζετε το λάθος στο επίθετό σας. Λοιπόν, προτάσεις νόμου, το πήρε το μάτι μου. Προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων. Έχουν περάσει ποτέ σε συζήτηση? Όχι. Είναι ειλικρινές αυτό. Να συζητηθούν και να απορριφθούν. Όχι, ναι. Προσέξτε με τι σας λέω. Να συζητηθούν και να απορριφθούν. Εγώ δεν σας είπα να μην απορριφθούν εφόσον υπάρχει διαφορετικός συσχετισμός δύναμης σε επίπεδο κοινοβουλίου. Αλλά δεν έχουν καν συζητηθεί, το καταλαβαίνετε. Από την ώρα που το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε ο έχων την πλειοψηφία αποφασίζει και τι θα συζητηθεί ή όχι. Ναι, από εκεί και ύστερα τι συζητάμε δηλαδή. Τι περιμένετε, αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Κανέλη, προνομιακό πεδίο είναι το πεδίο των αγώνων και των διεκδικήσεων. Και κάποιος θα έλεγε ότι απολύτως, εκεί θα πρέπει να απολύτως, είναι παρόν, έτσι δεν είναι. Απολύτως. Και όχι το πεδίο απολύτως, του κοινοβουλευτισμού, που ούτως ή άλλως έχει συγκεκριμένες. Απολύτως. Προσέξτε όμως. Την ίδια στιγμή που το λέτε αυτό και το παραδέχεστε, είναι η ίδια στιγμή, εγώ τουλάχιστον το ζω καθημερινά, δόξα τω Θεώ, δεν ανήκουμε σε αυτούς που διεκδικούν γιαούρτια. Κάθε μέρα στους δρόμους, παντού όπου μας βρίσκουν, όπως μας ρωτάνε, εσείς τι κάνετε? Εσείς γιατί δεν φωνάζετε? Αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία. Γιατί δεν συζητιούνται στο κοινοβούλιο? Mm-hmm. Γιατί συζητάτε χαζομάρες στο κοινοβούλιο ή ατελέσφαρα πράγματα? Δεν περάσαμε από προανακριτική και από επιτροπές και τέτοια για τα τορμι 1, τορμι 2. Δεν έχετε δει συναδέλφους
με πολύ φιλότιμη εργασία. Με ατελείωτες να κατεβάζουν χαρτιά, τούτα κάλα, λογαριασμούς, εταιρείες, από εδώ από εκεί. Να σας ρωτήσω ένα πράγμα. Όταν το σύνολο του καπιταλιστικού συστήματος επιτρέπει. Μήπως επενδύεται παραπάνω από ό,τι πρέπει στον κοινοβουλευτισμό, και αυτό είναι λίγο έτσι. Ακούστε με. Έξω από τη γραμμή του ΚΚΕ, ναι. Εμείς. Έχετε μάλλον κάποια διάθεση σήμερα με τα Πασχαλινή να ψάξετε έναν άνθρωπο να έχει διαφορετική γραμμή από το ΚΚΕ. Οι άνθρωποι που έχουν διαφορετική γραμμή από το ΚΚΕ δεν μένουν στο ΚΚΕ. Φεύγουνε. Φτιάχνουν δικά τους κόμματα, κομματίδια, ανθρωποκομματίδια, πάνε σπίτι τους, διατείνονται ότι είναι έτσι. Μην ψάχνετε σε εμάς αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Ειλικρινά σας το λέω. Αλλά με ρωτήσατε να σχολιάσω κοινοβουλευτικό αποτέλεσμα και επιτροπές. Και σας είπα ότι είναι εντελώς ατελέσφορο. Δηλαδή και να ήθελε το ΚΚΕ με βάση τη θέση του να πάμε την έρευνα σε βάθος και να τη διευρύνουμε, δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Επομένως, είτε με ρωτήσετε είτε δεν με ρωτήσετε, είτε πω τη γνώμη μου είτε δεν πω τη γνώμη μου, ο έχων το μαχαίρι έχει και το πεπόνι. Το ότι δεν σφάζει τίποτα παρά μόνο τον ελληνικό λαό, αυτό είναι πρόβλημα της πλειοψηφίας. Μάλιστα. Κυρία Κανέλη, τώρα να αφήσουμε το θέμα των επιτροπών, γιατί τελικά όντως δεν θα βγάλουμε άκρη, και να πάμε σε ένα πιο καυτό ζήτημα, ίσως το πιο σημαντικό των τελευταίων 30 χρόνων. Θα χρεοκοπήσουμε. Ακούω την κυρία Παπαρίγα, η οποία μιλάει ανοιχτά σε όλες τις συνεντεύξεις, ότι επίκειται χρεοκοπία, κυριολεκτική χρεοκοπία. Δηλαδή στάση πληρωμών εντός της χώρας, όχι εκτός. Αυτά τα λένε οι οικονομολόγοι. Η Αλέκα Παπαρίγα το έχει πει σε όλους τους τόνους, ότι δεν πρέπει να χρεοκοπήσει ο λαός, ο οποίος ήδη βρίσκεται υπό χρεοκοπία. Με συγχωρείτε που σας το λέω. Σε όλα σας τα ρεπορτάζ είναι εργοδότες που έχουν να πληρώσουν 3-4 μήνες. Ασφαλιστικά ταμεία τα οποία δεν παίρνουν χρήματα. Φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν παίρνουν χρήματα. Χρήματα που χρωστάει το δημόσιο και δεν τα δίνει. Τι μου λέτε τώρα δηλαδή. Δια μια συντελούμενη διαδικασία η οποία απλώς δεν έχει αναγγελθεί πανηγυρικώς. Το αν θα πάμε και σε ευρύτερους τρόπους οι οποίοι θα είναι, αν θέλετε, πιο καραμπινάτοι, αυτό είναι αναμενόμενο. Αν καθίστε και σκεφτείτε ότι ο ελληνικός λαός, θα σας το πω όπως μου έρχεται, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν νομίζω ότι βλάπτω το κανέναν, έχει κάνει το σκατό του παξιμάδι για να επιζήσει ακόμα και των εορτών. Ορθό. Έχουν μειωθεί συντάξεις, έχουν μειωθεί παροχές, έχουν μειωθεί επιδόματα, έχουν μειωθεί μισθοί, έχουν ελαστικοποιηθεί οι σχέσεις εργασίας. Η υπόθεση η εργασία έχει γίνει ντουφέκι λοταρία, κάτι σαν την πώληση του ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή. Οι εργαζόμενοι βγαίνουν στον πληστηριασμό για 500 και 600 ευρώ κυριολεκτικά. Έχουμε μία επανάκαμψη με μοντέρνο τρόπο της δουλείας. Η εργασία έχει πάει 300 χρόνια πίσω και εμείς μιλάμε για χρεοκοπία. Για ποια χρεοκοπία? Κύριε Κανέλη, μιλάτε δηλαδή αύριο βάση... Αν θα ξεφύγει η χώρα από τη χρεοκοπία των τραπεζών και δηλαδή θα ξεφύγουν οι τράπεζες, αυτό σημαίνει ότι εσείς και εγώ και οι υπόλοιποι θα ζούμε καλύτερα. Υπάρχει έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια, γιατί υπάρχει πραγματικά και ανέχεια και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη τα νούμερα δείχνουν 26% ανεργία. Αλλά αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια, γιατί δεν εκφράζεται και με έναν τρόπο που να αποτυπώνεται και στις πλειοψηφίες και στις μειοψηφίες? Δίδατε, ξαναγυρίζετε στον κοινοβουλευτισμό. Εκεί ήθελα να γυρίσω. Εσείς γυρίσατε τώρα στον κοινοβουλευτισμό. Αν δεν γυρίσετε στον κοινοβουλευτισμό, πρέπει να γυρίσετε στο εκλογικό σύστημα. Και να δείτε τη σαπίλα στην ουσία του εκλογικού συστήματος. Διότι δεν είναι αναλογική η ψήφος. Δεν είναι ευθέως αναλογική και απλή. Δεν είναι. Επομένως, η διαμορφούμενη πλειοψηφία είναι φτιαγμένη έτσι. Το έχω μάλια στη γλώσσα μου να το λέω. Αν έχετε παιδί. Έχετε παιδί? Εγώ ναι. Ένα μικρό παιδί. Μικρό μωρό δηλαδή. Πόσο είναι το παιδάκι σας? 14 μηνών είναι το παιδάκι μου και μεγαλώνει. Είναι 14 μηνών. Όταν θα πάει στην πρώτη του νηπιαγωγείου, στο προνήπιο άμα θα πάει. Και τους πούν τα παιδάκια καραμέλες ή σοκολάτες. Και είναι τα παιδάκια 20. Τα 11 θα πούνε σοκολάτα. Τα παιδάκια καταλαβαίνουν την έννοια της απλής πλειοψηφίας. Δεν μπορείτε να πάτε στον ήπιο και να πείτε στα παιδιά ότι οι 6 στους 20 μπορεί να αποφασίσουν με 42%. Θα σας πάρουν με τις λεμονόκουπες τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο. Με τις λεμονόκουπες. Και θα σας πούνε από πού και ως πού είναι αυτή η πλειοψηφία. Όταν τα μαθαίνετε να μετράνε 1, 2, 3, 4. Τα παιδάκια μαθαίνουν 1, 2, 3, 4 τα παιδάκια. Και ξέρουν ότι το 1 είναι 1, το 2 είναι 2, το 3 είναι 3. Μόνο στην κοινοβουλευτική αντίληψη περί ενισχυμένης, μη ανενισχυμένης, μπόνους, σαν την πιστωτική κάρτα, έχετε δει τη διαφήμιση, πάρε και μπόνους. Πάρε και 30 βουλευτές μπόνους. Πάρε και 40 βουλευτές μπόνους. Και μετά μιλάτε για το κύρος του κοινοβουλίου, για τις αποφάσεις, για τις επιτροπές. Με μπόνους δουλεύουν όλα αυτά. Επομένως, τι συζητάμε τόση ώρα?
Μου λέτε να εκφραστεί ο λαός. Πώς να εκφραστεί ο λαός? Mm-hmm. Άμα πάτε εσείς στο φούρνο να αγοράσετε ψωμί και επειδή είστε τρίτος στη σειρά, σας πούνε ότι το ψωμί κάνει πιο ακριβά. Ωραία, και... θα πάρετε το φρατζόλι και το πετάξετε στο κεφάλι του φούρναρη. Είναι και το ερώτημα. Το ζητούμενο. Τι πρέπει να κάνουμε. Ορίστε. Τι πρέπει να κάνουμε. Να παλέψετε για τη διαμόρφωση εκείνων. Επειδή με ρωτάτε και έχω, ξέρετε, δεν έχω καμία διάθεση, όπως είναι διατυπωμένη η ερώτηση, δεν θέλω να φανώ ούτε δασκαλίτσα, ούτε μητρική. Όχι, είστε πολιτικός, κυρία Κανέλη. Όχι, δηλαδή, δεν θέλω να σας απαντήσω σε έτσι νομιτέρα. Αν με ρωτάτε λοιπόν για την πολιτική πρόταση. Όχι, με ρωτήσατε τι πρέπει να κάνετε. Ναι, τι πρέπει, τι να, πρέπει κάνετε. Να κάνετε. Όχι, το ρωτάτε στο δάσκαλό σας. Είναι φιλοσοφικό ερώτημα το τι πρέπει να κάνετε. Όχι, δεν είναι φιλοσοφικό το ερώτημα, έτσι όπως το διατυπώνετε. Είναι ερώτημα πρέπει να το κάνετε στον παπά σας, στον σύμβουλό σας, στον σύζυγό σας, σε κάποιον άλλον. Αν θέλετε να μου πείτε το τι πρέπει να κάνω ο πολίτης, το ερώτημα το βάζει ο ίδιος στον εαυτό του. Και μετά, αφού το βάλει ο ίδιος στον εαυτό του, ξέροντας τι θέλει και ποιος είναι ο στόχος του και τι ζωή θέλει και τι κοινωνία θέλει και τι εργασίες θέλει. Τότε αντιδρά, και τι λέτε. Μέσα παραγωγής θέλει να έχει στα χέρια του. Τότε του. Κοιτάει τις πολιτικές, να τελειώσω τη φράση μου. Τότε κοιτάει τις πολιτικές προτάσεις και επιλέγει αυτή η οποία κατά τη γνώμη του είναι κοντινότερη σε αυτήν που θέλει. Mm-hmm. Επομένως, η δική μας η πρόταση είναι διατυπωμένη. Εμείς μιλάμε και για λαϊκή εξουσία και για λαϊκή οικονομία, για απεγκλωβισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικό απεγκλωβισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Κανέλη. Και μιλάμε και για άλλα πράγματα. Μιλάμε ότι η απελευθέρωση της ενέργειας, έτσι όπως γίνεται για παράδειγμα, δεν πρόκειται να αποφέρει τίποτα στη χώρα. Το ξεπούλημα της χώρας δεν πρόκειται να κάνει καλύτερη τη ζωή σας ούτε κατ' ελάχιστο. Η μείωση της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι πατριωτισμός. Η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ή η απώλεια ουσιαστικών εδαφών, ώρα Καστελόριζο, αποκλειστική οικονομική ζώνη, δεν είναι προς όφελος του τόπου. Ο εγκλωβισμός σε αμυντικές δαπάνες, οι οποίες εξυπηρετούν αλότρια συμφέροντα, είναι πολύ ευρύτερο πολιτικό, όχι σκάνδαλο, τοποθέτηση αντιλαϊκή από ό,τι είναι τα υποβρύχια που γέρνουν. Κυρία Κουβέντα Κανέλη, δεν ανοίξαμε ποτέ. Η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε, μάλλον δεν είναι καν διαβούλευση, σενάρια είναι που συζητώνται. Μην με κοροϊδεύετε, Φρονιάτικο, σας καθόλου, παρακαλώ καθόλου, πολύ. Δεν έχει μη ειρωνεύεστε. Ποια δημόσια διαβούλευση? Ακριβώς, μα γι' αυτό και το μη ειρωνεύεστε. Γι' αυτό και το διορθώνω. Περί αναδιάρθρωσης του χρέους, περί κουρέματος του χρέους, περί δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Πόσο σύμφωνοι θα σας έβρισκε? Μιλάτε σε βουλευτή του ΚΚΕ που επιμένει ότι ο λαός δεν χρωστάει σε κανέναν. Άρα, και δεν αναγνωρίζει χρέος, το χρέος. Δεν αναγνωρίζει το χρέος. Δεν χρωστάει ο λαός. Δεν χρωστάει. Ούτε μία δραχμή. Μην μπερδεύετε την έννοια του δημοσίου χρέους με το ενδεχόμενο ένας από τα λαό που μας ακούει τώρα να χρωστάει στις τράπεζες οι οποίες τον έχουν ληστέψει. Του έχουν βάλει πανωτόκια. Δεν είχε το δικαίωμα στην κατοικία και έπρεπε να την πάρει μέσα από την τράπεζα. Δεν είχε το δικαίωμα στη δουλειά και έπρεπε ο λογαριασμός του να είναι μέσα από την τράπεζα. Δεν έχει το δικαίωμα να πληρώνει ακόμα και τα τέλη κυκλοφορίας του χωρίς να παίρνει προμήθεια η τράπεζα. Τι μου λέτε εμένα, εμείς δεν αναγνωρίζουμε χρέος. Δεν πιστεύουμε ότι χρωστά ο ελληνικός λαός. Πιστεύουμε ότι του χρωστάνε τον άμπακο. Του χρωστάνε πρώτα απ' όλα τις κρατήσεις του στα ταμεία, της μάνας του πατέρα του παππού του, της γιαγιάς του, που τα παίξαν στο χρηματιστήριο. Τα χάσανε φουσκιδών και έρχονται σήμερα και σου λένε πλήρωνε η λήθη ελληνική ΛΑΕ άλλα τόσα. Γιατί να σας μιλάσω εγώ λοιπόν για αναδιάρθρωση και κούρεμα? Ποιο κούρεμα? Είναι σαν να μου λέτε ότι έχει πάρει το λαό μία κυβέρνηση, τον έχει βάλει κυριολεκτικά στη φυλακή και συζητάει την κόμωση. Αν θα τον κόψει σε στυλ Μοϊκάνα ή αν θα τον κόψει χωρίς τρα. Δυστυχώς σε λίγο θα πρέπει να κλείσουμε την συνομιλία μας. Εγώ διάβασα και στο Ριζοσπάστη το σχετικό άρθρο για τον περκυπικό γάμο εντός αγωγικών τον θέτει ο αρθρογράφος του Ριζοσπάστη. Λέει, ξεπέρασαν κάθε όριο προκλητικότητα στα αστικά ΜΜΕ, προβάλλοντας καθημερινά τον περκυπικό γάμο στην Αγγλία και τη χλειδί των γαλαζοαίματων και των συνδετημόνων τους, εν μέσω κρίσης και άγριας αντιλαϊκής υπέρ του κεφαλαίου πολιτικής, που στέλνει στην κόλαση τη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών, αυξάνοντας ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση. Και στην Αγγλία. Και στην Αγγλία. Στην Αγγλία οι φοιτητές είναι στον δρόμο. Δεν είναι μόνο αυτοί οι λύθοι που πάνε εκεί πέρα να δούνε το. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι στην Αγγλία που το συνδυάζει με παράδοση με άλλου είδους πράγματα. Αυτό θέλει χρήση κοινωνιολογικής και πολιτικής αναλύσεως αυτό το πράγμα. Αλλά ακούστε με, εγώ στο Ριζοσπάστη το γράφω την Κυριακή. Εγώ βρήκα πολύ φρικώδες πράγμα. Να βλέπω το ζεύγος και από κάτω υπάρχει ένα κρόλ. Ειλικρινά σας το λέω. Μήπως σου βαλιάζετε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί κάποια επέλεξαν και δημοσιογράφοι να έρθουν αντίθετοι σε αυτό το ρεύμα. Συμφωνώ και μιλάτε και με έναν άνθρωπο απολύτως που έχει αντιμοναρχικά, για παράδειγμα. Συμφωνώ απολύτως και δεν. Εγώ μακριά από μένα γενικεύσεις, αρχή φασισμού.
Μιλάμε για μια γενικευμένη τάση και αντίληψη. Όταν έχεις 12.000 δημοσιογράφους εκεί, ξέρεις καλά το παγκόσμιο σύστημα τι θέλει να προβάλλει. 12.000 δημοσιογράφους. 12.000 δημοσιογράφους, αγαπητοί συνάδελφε, δεν τους έχετε στη Λιβύη. Δεν τους έχετε στην Παλαιστίνη. Δεν τους είχατε στον πόλεμο του Λιβάνου. Δεν τους είχατε στην Ιντιφάντα 1, Ιντιφάντα 2, Ιντιφάντα 3. Δεν τους είχατε. Δεν τους είχατε όταν σφαγιάζονταν οι άνθρωποι. Δεν είχατε είναι πολύ περισσότερο. Στη Φαλούτζα. Δεν είχατε στον Γκουαντάναμο. Δεν είχατε λοιπόν. Ακούστε με όμως. Τουριστική αντραξιόν. Ένα κρόλ που έπαιζε από κάτω και νομίζω ότι είναι στο Sky. Νομίζω ότι ήταν στο Sky. Έδειχνε το Βασιλιά από κάτω και από κάτω έπαιζε ένα κρόλ. Έλειπε το ρεπορτάζ μέσα στο δελτίο ειδήσεων. Και έπαιζε το κρόλ των ειδήσεων. Ξέρετε τι έλεγε το κρόλ από κάτω. Βρέθηκε το έκτο πτώμα στη χωματερή της Φυλής. Ανήκει σε 25χρονη ασιατικής καταγωγής. Δεν ξέρω πού είναι το Λονδίνο. Ξέρω ότι η Φυλή είναι ελάχιστα από εδώ που είμαι. Και ξέρω και πού είμαι. Είμαι αυτή τη στιγμή στο στούντιο στη Μουρούζη, στο ένα από τα ωραιότερα ίσως κτίρια της Αθήνας, το οποίο 35 χρόνια την ξέρω την κρατική τηλεόραση. 35 χρόνια. 35 χρόνια περάσαν Ολυμπιάδες. Πέρασε τούτο, πέρασε εκείνο, πέρασε τ' άλλο. Και είμαι εδώ μέσα σε ένα πράγμα το οποίο καταραίει. Είναι ακόμα και άβαφο. Και οι συνάδελφοι εδώ μέσα κάνουν περίπου θαύματα για να βγει. Να το εκλάβουμε κι ας με ένα μήνυμα στήριξη στη δημόσια τηλεόραση. Έχω δει τα χρήματα. Μα τι μου λέτε, και βέβαια. Έχω δει τα χρήματα. Μου μιλάτε για βιτρίνες άλλου τύπου. Έχω δει τα χρήματα να ρέουνε. Έχω δει τα λεφτά και εν όψη Ολυμπιάδας και τα κέντρα τύπου και το παπούτσι μου και την κάλτσα μου. Και είμαι μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Δίπλα από τα πρώην παλάτια και νυν Μαξίμου. Δίπλα από το πρώην παλάτι και νυν Βουλή. Είμαι δίπλα από την νυν Ριγίλης και μετέπειτα Λεωφόρο Συγκρού. Είμαι δύο βήματα από την από τη Χαρλάου Τρικούπη, μετέπειτα Υποκράτους, με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Και είμαι σε ένα πράγμα το οποίο μυρίζει δεκαετία του 50. Και λες, δεν αγάπησε κανένας αυτόν τον τόπο, ούτε την τηλεόρασή του, ούτε την εισφορά των Ελλήνων, που είναι ίδιο ακριβώς με τα ταμεία. Να ξοδέψει δύο δεκάρες αυτό το πράγμα να είναι ένα κόσμημα. Για την τηλεόραση την κρατική, ωραία, που υποτίθεται ότι ανήκει. Για δεν υπάρχει λαϊκή, ωραία, εξουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που βλέπει ο κόσμος τώρα είναι η τεχνολογία. Τηλεόρασης. Τι απαντάτε σε αυτούς που το τελευταίο διάστημα έτσι πολύ μεθοδευμένα και πολύ σκόπιμα δεν χάνουν την ευκαιρία να την ραπίζουν? Όπως χαρήκαμε και για το σχόλιο που κάνατε στην αρχή για το πόσο επιμελημένο ήταν το ρεπορτάζ της R3 σε σχέση με την εκπροσώπηση των κομμάτων μας στο βίντεο. Εγώ βλέπω R3. Βλέπω και κρατική τηλεόραση. Βλέπω και ιδιωτική. Βλέπω και ξένα κανάλια. Πώς το λένε, προσωπικό κανάλι όπως ο κόσμος, δεν έχω πάθει ακόμα τον οντίτιδα στον αντίχειρα για να πετύχω κάτι που θέλω. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, ακούστε με, πού πήγε ο πλούτος που έδωσε ο ελληνικός λαός και πού πηγαίνει. Δεν είναι συλλήβδιν καλή η κρατική τηλεόραση επειδή είναι κρατική. Με συγχωρείτε. Λειτουργεί μέσα στο σύστημα με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αυτή. Ασχέτως αν έχουμε κάνει 10.000 ερωτήσεις, γιατί οι άνθρωποι, ας πούμε, στην ορχήστρα της ΕΡΤ είχαν 20 χρόνια να πάρουν αύξηση. Ούτε και σιλιδινή υπόθεση. 20 χρόνια να πάρουν αύξηση. Mm-hmm. Γιατί λειτουργήσε. Εγώ σας το έφερα σαν υπόδειγμα του πού έχει πάει αυτός ο πλούτος. Όταν δεν είναι λαϊκός και δεν τον είχε να τον διαχειριστεί ο ίδιος ο λαός. Ειλικρινά σας το λέω. Την ίδια εικόνα την έχω δει μόνο στην τηλεόραση την κρατική του εμπάργκο στο Ιράκ το 1993. Κύριε Κανέλη, θα κατέβετε φαντάζομαι στην πορεία την Κυριακή. Βέβαια, δύο διαφορετικές πάλι. Το πάμε μόνο του. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και ο Μάης της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι εντάξει, τα γνωρίζετε αρκετά καλά. Ο Μάης της Θεσσαλονίκης των κινημάτων, των αγώνων. Δεν μου λέτε, το πάμε μόνο του. Το πάμε μόνο του, το λέμε δηλαδή ο Σαν πλην Λακεδαιμονίων πάλι. Το πάμε μόνο του. Το πάμε είναι το πάμε. Το πάμε καλή σε συστράτευση για συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένο στόχο που είναι η εξουσία, με διαφορετικό συσχετισμό δύναμης, με διαφορετικό σύστημα, με διαφορετικό τρόπο για βελτίωση των όρων ζωής του λαού και για να υπάρχει μέλλον. Δεν πάμε παρέα. Δεν είναι ζήτημα παρέας. Ειλικρινά σας το λέω, δεν είναι ζήτημα παρέας. Κοιτάξτε, έχει παρεξηγηθεί. Γιατί αν ήταν ζήτημα παρέας. Έχει σχολιαστεί πολλές φορές αρνητικά, βέβαια. Καλά κάνετε και το διευκρινίσετε ότι δεν είναι θέμα παρέας και δεν είναι θέμα. Δεν είναι ζήτημα πλατείας, αγάπη μου γλυκιά. Δεν μπορεί το εργατικό κίνημα να είναι σύνθημα πάμε πλατεία όλοι μαζί, γιατί απόψε το Σαββατόβραδο θα πιούμε. Ωραία. Το πρόβλημα είναι ποιος έχει να πει, τι έχει να βγει, ποιοι, αν μπορεί να βγει το Σαββατόβραδο, αν θα έχει και αν είναι ένας δούλος ή θέλει να είναι ένας ελεύθερος. Κύριε Κανέλη, τότε θα μοιραστούμε δεν μαζί μπορείς να βελτιώσεις το δήμιο σου.
Και να σας αποχαιρετήσουμε ναι, με αυτό. Αν έχετε την καλοσύνη να το δείτε κιόλας. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαρά μας που σας είχαμε. Πεθύμησα με την έννοια, δεν θυμάμαι, πρέπει να είναι πάνω από πενταετία που έχω να ευχαριστώ. Θα σας περιμένουμε και στο στούντιο. Στην κρατική τηλεόραση. Θα... Να είστε καλά. Θα έρθετε Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Με πρώτη ευκαιρία. Με την πρώτη ευκαιρία, λοιπόν, θα είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Πονμέρα Μαγιού Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ. Καλή αγωνιστική πρωτομαγιά με το πάμε. Να είστε καλά. Γεια σας.